Μην ξεχνάτε, παίζετε σαν ομάδα. Μπείτε στη χρονοκάψουλα και ανταποκριθείτε στις δοκιμασίες για να γίνετε εσείς ο κυρίαρχος του μυστηρίου και να βρείτε διέξοδο στην άκρη του λαβυρίνθου. Ένα διαδραστικό παιχνίδι κυνήγι κρυμμένου θησαυρού λαμβάνει χώρα στην κεντρική πλατεία της Καβάλας την 3η 27 και την 4η 28 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 6, ενώ ο λαβυρίνθος θα είναι ανοιχτός για τους μεγάλους μας φίλους από τις 6 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Σχεδιάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο κολλάει πάρα πολύ καλά με το λαβύρινθο που ήδη έχει κατασκευάσει ο Δήμος Καβάλας για αυτό το λόγο, για τις χριστουγεννιάτικες τις γιορτές. Τι κάνουμε, έχουμε προσθέσει ουσιαστικά στο λαβύρινθο του Δήμου Καβάλας 5 γρίφους. Αυτούς τους 5 γρίφους με τη βοήθεια ενός εμψυχωτή και ένα ξωτικό από την ομάδα Action Aid, η οποία είναι της Καβάλας και βοηθάει πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντική η προσθήκη της στο παιχνίδι, βοηθάνε τους παίκτες να βρουν τρόπο να επιλύσουν τους γρίφους και να απεγκλωβιστούν από το λαβύρινθο να βγουν. Και φυσικά να μοιραστούν και δώρα από τον Άγιο Βασίλη, σαν στέγασμα της επιτυχίας τους. Αυτό κρατάει γύρω στα 35 με 40 λεπτά. Αυτό το παιχνίδι είναι, μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε θέλει από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα. Οι ομάδες είναι στις 10, στις 11, στις 12 και στις 1 το πρωί, με ένα μικρό μεσημεριανό διάλειμμα, και στις 5 και στις 6 το απόγευμα για σήμερα και αύριο 28 Δεκεμβρίου. Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση είναι εξαιρετική. Είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετική. Δηλαδή μπαίνουν ομάδες με πολύ κόσμο, μπαίνουν μεγάλοι, οι οποίοι παίζουν με τον ίδιο ενθουσιασμό, ίσως και μεγαλύτερο ορισμένες φορές από τους μικρούς. Είναι πολύ άριθμες οι ομάδες που μπαίνουν μέσα. Πιστεύουμε ότι θα πάει εξαιρετικά το όλο εγχείρημα και σήμερα και αύριο. Περάστε και ελάτε και καθίστε δίπλα μου. Γύρω. Έχει κλείσει την αρχιβοηθό μου. Έχει κλείσει το ξωτικό το οποίο ξέρει όλα τα κατατόπια του εργοστασίου του και είναι αυτό το οποίο μπορεί να κατασκευάσει τα δώρα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Βασίλης ούτε να κατασκευάσει δώρα μπορεί, ούτε να μοιράσει δώρα την πρωτοχρονιά. Και ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι να το ελευθερώσετε εσείς. Για να το κάνετε όμως, θα πρέπει να λύσετε τους γρίφους που έχει μέσα ο λαβύρινθος. Έτσι λοιπόν θέλω κινούμενοι όλοι μαζί, να είστε όλοι μία ομάδα, να προχωρήσετε μέσα στο λαβύρινθο. Και όπου βλέπετε κάτι περίεργο το οποίο σας θυμίζει γρίφο.